Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Έχω γυρίσει με ένα book haul που σας υποσχέθηκα από το μπαζάρ βιβλίων που έγινε στη Θεσσαλονίκη και όπως καταλαβαίνετε το αξιοποίησα πλήρως. Λοιπόν, θα βγάλω μια στιγμή τα βιβλία για να μην ακούγεται ο θόρυβος. Θα έχω πάλι όλες τις πληροφορίες ακριβώς από κάτω στο κουτί πληροφοριών σχετικά με το μπαζάρι βιβλίου και τα βιβλία που έχω πάρει και τις τιμές τους. Αν θέλετε να παρακολουθήσετε το βίντεο, μείνετε μαζί μου. Λοιπόν, το πρώτο βιβλίο που διάλεξα είναι αυτό εδώ. Είναι του Θανάση Βαλτινού, λέγεται Ορθοκοστά και η τιμή του είναι στα 3 ευρώ. Θα σας έχω, αν θέλετε, και τις κανονικές τιμές των βιβλίων, θα προσπαθήσω τουλάχιστον να τις βρω, για να μπορείτε να καταλάβετε και τι έκπτωση ακριβώς είχαν. Θέλω να πω ότι στο μπαζάρ βιβλίων που έγινε φέτος αντί του Σεπτεμβρίου οι τιμές δεν ήταν τόσο χαμηλές, αλλά ήταν πολύ όμορφα ταξινομημένα τα βιβλία, το μέρος ήταν πολύ πιο καθαρό και όμορφο γιατί το Σεπτέμβριο έβρεχε κιόλας και υπήρχε έτσι μια άσχημη μυρωδιά. Είναι πολύ όμορφα τακτοποιημένα τα βιβλία, βέβαια είναι σε μικρότερη ποσότητα. Και οι τιμές τους θέλω να πω ότι δεν άκυζαν τόσο υψηλές τιμές όσο ήταν το Σεπτέμβριο. Anyway, 7 λεπτομέρειες. Το δεύτερο είναι του Ντοστογεύσκη, ο Μέγας Ιεροξεταστής και αυτό είχε 2,5 ευρώ το βιβλίο. Πρέπει να είσαι και λίγο τυχερός όταν είσαι στο μπαζάρ βιβλίων και γιατί συνήθως έχει πάρα πολύ κόσμο, οπότε σαν συμβουλή θα σας πρότεινα να ντυθείτε ελαφριά και να έχετε ένα μπουκαλάκι νερό μαζί σας, γιατί εμένα με πιάνει έτσι λίγο κάπως όταν είμαι πολύ στριμωγμένη, δεν μου αρέσει. Και να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά γιατί μπορεί να προσπεράσετε βιβλίο επειδή έχει πολύ κόσμο και να το χάσετε, να είναι ένα πολύ καλό βιβλίο. Λοιπόν, το επόμενο είναι του Ντάμον Γκαλγκούτ, ο καλός γιατρός λέγεται, και η τιμή του είναι στα 3 ευρώ. Αν θέλετε να κάνω κάποιο σύντομο review σχετικά με τα βιβλία, είτε εδώ, είτε στο Goodreads, είτε να το postάρω στο blog μου, για όσους δεν θέλετε να με παρακολουθείτε στο Goodreads, αφήστε μου τα σχόλιά σας από κάτω. Το επόμενο είναι από τη Rebecca Roop, τα 4 στοιχεία λέγεται, νερό, αέρας, φωτιά και γη. Και ξέχασα να σας πω τις εκδόσεις, αλλά θα τα έχω όλα κάτω στις πληροφορίες. Και η τιμή του ήταν στα 3,5 ευρώ και είμαι πολύ περίεργη να διαβάσω αυτό το βιβλίο, γιατί η περίληψή του με δελέασε πάρα πολύ. Δεν είναι λογοτεχνικό βιβλίο το συγκεκριμένο. Ένα επόμενο βιβλίο, επειδή έχω κάνει κάποια μαθήματα νοηματικής και δεν ήθελα να τα ξεχάσω, ήθελα έτσι να έχω μια επαφή μαζί τους. Έχω ένα εγχειρίδιο βέβαια που μου είχε δοθεί από τη σχολή κοφαλάλων που πήγαινα, αλλά και πάλι εντάξει, ήθελα να έχω κάτι εξτρά. Λοιπόν, είναι Desmond Morris, νομίζω ότι έτσι προφέρεται το όνομά του, συγγνώμη αν κάνω κάποιο λάθος την προφορά. Και λέγεται «Επικοινωνήστε με νοήματα, χειρονομίες, μορφασμοί, στάσεις που πρέπει να ξέρετε». Είναι εκδόσεις Διόπτρα και το συγκεκριμένο είχε 5 ευρώ. Είναι αυτό εδώ το βιβλίο. Επίσης, μόλις μπαίνεις μέσα στο μπαζάρ, είχε ένα stand με πολύ όμορφα κλασικά βιβλία, με πολύ ωραία βιβλιοδεσία. Αλλά το κακό με αυτά τα βιβλία ήταν ότι υπήρχαν σε 2 τόμους. Συνήθως Α και Β τόμος ήταν. Δεν ξέρω αν υπήρχαν και κάποια που ήταν 3 τόμοι. Και επειδή δεν μου αρέσει να έχω Α-Β τόμους στα βιβλία, έχω κάποια στη συλλογή μου και δεν μου αρέσει. Θέλω να παίρνω ένα βιβλίο και να το τελειώνω. Κόλλημα. Εγώ όμως βρήκα αυτό εδώ, που έχει εκπληκτική βιβλιοδεσία. Και είναι έτσι από μπροστά και από πίσω έχει αυτήν εδώ την εικόνα και είναι του Mark Twain, ελπίζω να μην λέω πολύ λάθος το όνομά του, οι περιπέτειες του Tom Sawyer, οι περιπέτειες του Huck Finn, και από ό,τι κατάλαβα αυτοί οι δύο ήταν φίλοι. Είναι από
από τη σειρά Παγκόσμια Λογοτεχνία, Κλασική Βιβλιοθήκη. Το συγκεκριμένο έκανε 7,5 ευρώ. Δεν την γνωρίζω την συγκεκριμένη ιστορία, αλλά ο φίλος μου που τη γνωρίζει μου είπε ότι είναι μια πολύ όμορφη έτσι, ιστορία και μάλλον απευθύνεται πιο πολύ, νομίζω ότι είναι εφηβική λογοτεχνία. Λοιπόν, και ακόμα ένα βιβλίο το οποίο με ενθουσίασε είναι από την Έρση Λάγκε, έχει πάρει κρατικό βραβείο λογοτεχνίας, ονομάζεται το βιβλίο Sri Lanka, η Κεϊλάνδη του Βούδα, είναι αυτό εδώ το βιβλίο, κόστιζε μόλις 2 ευρώ, εκδόσεις Περίπλους και θέλω να πω ότι γιατί μου έκανε εντύπωση, εκτός ότι μου με τράβηξε πολύ η περίληψή του. Όταν διάβασα μέσα τις πληροφορίες για τη συγγραφέα, συνειδητοποίησα ότι είναι Ελληνίδα και δεν το γνώριζα και πού να πάει το μυαλό μου με τέτοιο όνομα, τέλος πάντων. Αυτά εδώ ήταν τα βιβλία που αγόρασα. Μου βγήκε αρκετά οικονομικά, είναι σίγουρα κάτω από 30 ευρώ μου βγήκε για όλα αυτά τα βιβλία. Ελπίζω να σας άρεσε. Πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια! Yeah.